Με χαμόγελα κλείνει η φετινή ελαιοκομική περίοδος. Το κριτικό ελαιόλαδο χτύπησε τιμές ρεκόρ, με τους παραγωγούς να κάνουν λόγο για την καλύτερη χρονιά των τελευταίων δεκαετιών. Χρυσή χρονιά για το ελαιόλαδο η φετινή, με την τιμή του παραγωγού να κυμαίνεται από 5,10 έως 5,5 ευρώ το κιλό σε επίπεδο Κρήτης. Ζήσαμε τις καλύτερες τιμές που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες είναι ότι βλέπουμε καθημερινά μια ανωδική τάση. Έχει περάσει στα 5 ευρώ, έχει πάει στα 5,5 σε κάποιες περιοχές. Και αν φέτος ο υγρός χρυσός κατάφερε να ενισχύσει σημαντικά την τσέπη των Κρητικών και την τοπική οικονομία, η λειψιδρία που πλήττει το νησί απειλεί την επερχόμενη ελαιοκομική περίοδο του 2023. Η χρονιά που είχαμε πέρσι είναι από τις λίγες χρονιές, τόσο καρποφορία είναι δύσκολο να τη συναντήσουμε την επόμενη χρονιά ή τη μεθεπόμενη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα είναι έτσι και η χρονιά που θα μας έρθει. Από ό,τι βλέπουμε, τα δέντρα είναι καταπονημένα, υπάρχει το φθινόπωρο που υπήρξε όλο το χειμώνα, δηλαδή δεν έκανε πολύ ψύχος. Δεν είχαμε βαρύ χειμώνα, ενώ πέρσι είχαμε ένα βαρύ χειμώνα, ένα εξαιρετικό χειμώνα για τα ελαιόδεντρα. Φέτος, δυστυχώς, με την ανομβρία που είχαμε όλο το χειμώνα, θα έχουν σοβαρό πρόβλημα τα ελαιόδεντρα μας. Το 80% του ελαιόνα είναι ξηρικό στην Κρήτη και καταλαβαίνετε, ένας ξηρικός ελαιόνας με τέτοια ποσοστά βροχής που έχουν πέσει το τελευταίο 12μηνο στο νησί είναι απογοητευτικά. Οι τιμές παραγωγού όμως θα είναι υψηλές. Εδώ παίζουμε τώρα πλέον με την παραγωγή, αν έχουμε παραγωγή και αν μπορέσουμε να συντηρήσουμε την παραγωγή αυτή μέχρι την ελαιοκομική περίοδο. Το επαρκές πότισμα, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, είναι το κλειδί για την καλύτερη ανάπτυξη του ελαιοκάρπου. Θα πρέπει να έχει νερό κατά τα κρίσιμα στάδια, να υπάρχει νερό πριν την άνθηση, να υπάρχει νερό κατά τη σκήρυση του πυρήνα και κατά την ελαιοποίηση. Παράλληλα, αγκάθι ήταν για τη φετινή σεζόν η έλλειψη εργατικών χεριών, καθώς ο φόρτος εργασίας σε συνδυασμό με την μεγάλη παραγωγή οδήγησαν τους λιγοστούς εργαζομένους σε πολύ ωραίες βάρδιες. Στίχημα αποτελεί για τους φορείς του νησιού η επίλυση του εν λόγω ζητήματος, ώστε να μην ξαναβιώσουν τα φετινά προβλήματα. Μετά την κλιματική αλλαγή, ο μεγαλύτερος βραχνάς είναι τα εργατικά χέρια. Τα εργατικά χέρια, αν δεν είχαμε τις αλκιονίδες μέρες μέσα στο Δεκέμβριο και μέσα στο Νοέμβριο, που οι αλκιονίδες παραδοσιακά έρχονται τον Ιανουάριο, αλλά εμάς ξεκινήσαμε από τον Νοέμβριο, δεν θα μαζευόταν οι ελιές της Κρήτης με την υπερβεντέμα που είχαμε. Υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα με το προσωπικό. Μπορεί η τιμή τώρα να μας δικαιώσει και να κάλυψε κάποια έξοδα, αλλά θα πρέπει του χρόνου να οργανωθούμε που από συναντήσεις που έχουμε κάνει όλοι οι φορείς μαζί. Πιστεύω ότι υπάρχει μια οργάνωση τώρα για να μην ζήσουμε αυτό που ζήσαμε πέρσι, χρονιά που μας πέρασε, να μην το ξαναζήσουμε. Και εμείς ζήσαμε πρόβλημα με το προσωπικό και η παραγωγή ήταν μεγάλο πρόβλημα με το προσωπικό. Υπήρξε εκμετάλλευση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα το ξαναζήσουμε. Η φετινή ελαιοκομική περίοδος ολοκληρώθηκε με θετικό πρόσημο και με τιμές ρεκόρ για τους παραγωγούς της Κρήτης. Ωστόσο, πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στην επόμενη χρονιά με την ελπίδα πως η ανοβρία δεν θα έχει βαρύ αρνητικό αποτύπωμα, επηρεάζοντας το αγροτικό εισόδημα.